Καλησπέρα λοιπόν και πάλι από μένα. Λέγομαι Αγιάτη Μπενάρδου και δεν, το πρώτο που θέλω να πω για μένα είναι ότι δεν προέρχομαι από το χώρο της πληροφορικής, ούτε των υπολογιστών. Είμαι αρχαιολόγος και μέλος τα τελευταία περίπου 10 χρόνια της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, η οποία μονάδα δραστηριοποιείται από το 2007 σε έργα σύζευξης τεχνολογίας και ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Έχουμε συμμετάσχει σε αρκετές ψηφιακές, ερευνητικές ψηφιακές υποδομές, στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Απλά να ονομάσω μερικές. Το Αριάδνη, η υποδομή για την έρευνα στην αρχαιολογία, το Ντάρια, στο οποίο θα επανέλθω, το ΙΡΙ, η ΕΧΡΙ, η European Holocaust Research Infrastructure, η υποδομή για την έρευνα της περίοδου του Ολοκαυτώματος, η Europeana και άλλες. Εδώ όμως έχω έρθει να σας μιλήσω και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, για μια νέα υποδομή, μια νέα πρωτοβουλία, στην οποία συμμετέχουμε και την οποία συντονίζουμε, η οποία λέγεται Απολωνής. Η Απολωνής ήταν, για όσους δεν γνωρίζουν, η κόρη του Απόλλωνα και μία από τις τρεις μουσες, αφενός, πόλη της Φρυγίας ή της Λυκίας, βασίλισσα της Περγάμου, και έτσι αποφασίσαμε να ονομάσουμε και την υποδομή μας, η οποία ξεκίνησε τυπικά το 2017, δηλαδή τον περασμένο Νοέμβριο, αλλά τυπικά στην ουσία μέσα στο 2018. Αυτά που θα σας περιγράψω είναι ίσως λίγο, θα ακουστούν λίγο σύνθετα, θέλω όμως να καταλήξω σε κάτι αρκετά απλό, στο οποίο θα επανέλθω και στην τελευταία μου διαφάνεια, και αυτή είναι ότι η Απολωνίδα είναι από τη φύση της, ενώ στην ουσία τεχνικά είναι στημένη αρκετά πολύπλοκα, θα δείτε γιατί, είναι ανοιχτή σε διάλογο και σε συνεργασίες με όλους εσάς και ακόμα περισσότερους, διότι είναι στην ουσία μια υπερυποδομή, η οποία καλύπτει δύο υφιστάμενες υποδομές, οι οποίες συνδέονται, υφιστάμενες εθνικές υποδομές, οι οποίες συνδέονται όμως με δύο ευρωπαϊκές υφιστάμενες υποδομές. Και αυτές οι δύο είναι το Κλάριν. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς γνωρίζετε το Κλάριν, η οποία είναι η ευρωπαϊκή υποδομή για τις γλωσσικές τεχνολογίες, και το Ντάρια, που είναι η υποδομή για την έρευνα στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Η Απολωνής, λοιπόν, καταρχάς, λίγο τεχνικά, το Clarin Europe και το Daria Europe τρέχουν τα τελευταία περίπου 10 χρόνια το καθένα, περίπου, δεν είμαι ακριβής εδώ. Και από το 2012 μέχρι το 2015 έτρεξαν στην Ελλάδα το Clarin Greece, το Clarin EL Greece και το Daria Greece. Τα δύο αυτά έργα παραδόθηκαν, και από το 2018 και στο εξής, αυτές οι δύο υποδομές ενώθηκαν σε εθνικό επίπεδο και ονομάζονται Απολωνής. Η Απολωνής, λοιπόν, όπως βλέπετε και στη διαφάνεια, είναι η εθνική υποδομή που υποστηρίζει και προωθεί τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες και τη γλωσσική τεχνολογία και καινοτομία στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε από αυτή τη σύμπραξη που μόλις σας περιέγραψε, η οποία έχει αρκετές τεχνικές δυσκολίες. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε αυτές καθόλου. Και στην παρούσα του φάση, το έργο περιλαμβάνει, η οποία είναι τριετής, το έργο περιλαμβάνει περαιτέρω ανάπτυξη και εμπέδωση των υφισταμένων υπηρεσιών και των δύο δικτύων, και την διασφάλιση της διαλειτουργικότητας, και ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει τη συμμετοχή της χώρας μας στις δύο ευρωπαϊκές υποδομές. Λίγα λόγια, πολύ γρήγορα για την κοινοπραξία, αλλά θα μου επιτρέψετε, το ξέρω ότι είναι Παρασκευή βράδυ, να αναφέρω ονομαστικά όλους τους φορείς και τους 11 που συμμετέχουν. Είναι το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, το οποίο συντονίζει συνολικά την υποδομή Απολωνής. Η Ακαδημία Αθηνών, η οποία συντονίζει το κομμάτι του Daria Greece, του ελληνικού κομματιού του Daria. Ο Δημόκριτος, το ΕΔΕΤ, το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το ΕΠΙΣΕΗ του Πολυτεχνείου, η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, το ΙΤΕ, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια υποδομή η οποία πραγματικά έχει πυλώνες στα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της χώρας, αλλά και σε σπουδαία τμήματα, κέρια τμήματα στα πανεπιστήμια σε όλη την περιφέρεια. Ξέχασα και λάθος μου να αναφέρω ότι το ελληνικό κομμάτι του Clarin συντονίζεται από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά. Λίγα λόγια, δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ για την προηγούμενη φάση της κάθε μίας από τις υποδομές, πού βρίσκεται η κάθε μία τώρα και τελικά πώς θέλουμε να συμπράξουμε.
Για να τα τρέξω λίγο πιο πολύ, μία υποδομή βεβαίως, τουλάχιστον οι ψηφιακές υποδομές, οι ψηφιακές ερευνητικές υποδομές, έχουν τρεις βασικούς πυλώνες. Ο ένας είναι προφανώς η τεχνολογία. Ο δεύτερος πυλώνας είναι τα εργαλεία, οι υπηρεσίες που προσφέρει μία υποδομή, αυτό σημαίνει. Το δεύτερο είναι οι πόροι. Και το τρίτο είναι φυσικά κοινότητες οι οποίες αναπτύσσονται και συγκεντρώνονται γύρω από αυτή, από αυτήν. Η κάθε μία από τις δύο υποδομές και η Απολλωνίδα συνολικά βεβαίως επικεντρώνεται και στις τρεις αυτές και στους τρεις αυτούς άξονες. Το ΚΛΑΡΙ στην προηγούμενη του φάση, στην τριετία 12 με 2015, ανέπτυξε ανοιχτή και ασφαλή διαλειτουργική υποδομή γλωσσικών πόρων. Υπάρχει ιδιαίτερη εστίαση στους γλωσσικούς πόρους στην περίπτωση του ΚΛΑΡΙ, η οποία παρήχε γλωσσικά δεδομένα και υπηρεσίες γλωσσικής επεξεργασίας στην ερευνητική κοινότητα, τη βιομηχανία και το ευρύ κοινό. Οι στόχοι του, όπως περιγράφονται αυτή τη στιγμή, στην επόμενη φάση του Clarin Greece, είναι 5 βασικοί. Η υποστήριξη της λειτουργίας, του και η βελτίωση με βάση το τι οι χρήστες έχουν... το πόσοι χρήστες έχουν ανταποκριθεί μέχρι τώρα στην υποδομή, αναβάθμιση της υποδομής με νέες υπηρεσίες και πόρους και προσαρμογή της στο cloud, επίσης επαύξηση του δικτύου με νέα αποθετήρια, δηλαδή και στο επίπεδο των πόρων το Clarin αναπτύσσεται, και χρήστες από διάφορες κατηγορίες και φυσικά τη διασύνδεση με την υφιστάμενη ευρωπαϊκή υποδομή, το Clarin Europe. Οι άνθρωποι στο επίκεντρο, πολλές οι δράσεις του Clarin, πιθανολογώ ότι κάποιοι από εσάς έχετε ήδη παρευρεθεί σε κάποιες από αυτές στην προηγούμενη του φάση, γενικές δράσεις διάχυσης, ειδικές στοχευμένες δράσεις εκπαίδευσης σε ειδικά κοινά. Επαναλαμβάνω ότι το Clarin έχει να κάνει αποκλειστικά με την γλωσσική τεχνολογία, οπότε τα κοινά είναι από εξορισμού τεχνικότερα, ειδικότερα. Συνεργατικές δράσεις συγκέντρωσης και χρήσης πόρων και υπηρεσιών, με στόχο τη διάδοση της χρήσης γλωσσικής τεχνολογίας στις ροές των ερευνητικών εργασιών, των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Και επίσης την υλοποίηση κάποιων case studies, pilot case studies, ούτως ώστε να αξιολογηθεί η χρήση και η χρηστικότητα του ελληνικού σκέλους του Clarin και της γλωσσικής τεχνολογίας. Το Daria... δεν ξέρω πόσοι από εσάς το γνωρίζετε ήδη. Είναι μια αρκετά γνωστή ερευνητική υποδομή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην πρώτη φάση της ελληνικής υποδομής Daria, η οποία ονομάστηκε Dias τότε. Τώρα λόγω των πολλών ονομασιών γίνεται όλο ένα και πιο σύνθετο. Αναπτύξαμε ψηφιακούς πόρους, εργαλεία, οδηγίες. Οργανώσαμε πολλές δράσεις διάχυσης και τεχνογνωσίας και προσπαθήσαμε να παρακολουθήσουμε εάν και κατά πόσον και με ποιους τρόπους οι ψηφιακές ερευνητικές μέθοδοι έχουν διεισδύσει στις ανθρωπιστικές επιστήμες στη χώρα μας. Προσπαθήσαμε να το μετρήσουμε με διάφορους τρόπους, ποσοτικά, ποιοτικά, με διάφορα εργαστήρια, focus groups, υπάρχουν αρκετές σχετικές δημοσιεύσεις. Στην παρούσα φάση, όπως περιγράφονται, είναι 6. Η στόχη του Daria Greece, η δημιουργία του τεχνολογικού υποβάθρου για τη συσσόρευση δεδομένων, ψηφιακών τεκμηρίων πολιτιστικού χαρακτήρα, από αποθετήρια και βάσεις δεδομένων που διατηρούν φορείς του πεδίου. Πολύ σημαντικό να τονίσω εδώ ότι με το φορείς πεδίου δεν εννοούμε οι φορείς οι οποίοι συνεργάζονται ήδη με την υποδομή, αλλά είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία και μάλιστα έχουμε αρχίσει ήδη και αναπτύσσουμε συνεργασίες με φορείς οι οποίοι βρίσκονται εκτός υποδομής. Υπηρεσίες επιμέλειας, ψηφιακής επιμέλειας, εμπλουτισμού και διάθεσης μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών σημασιολογικής αναζήτησης και προβολής, που θα ολοκληρωθούν μέσω δικτυακής πύλης, δουλεύουμε σε αυτήν ήδη, η οποία θα ενοποιεί τόσο το περιεχόμενο όσο και τις υπηρεσίες που θα προσφέρουμε. Τρίτον, συντήρηση και εμπλουτισμός των μητρών δεδομένων, φορέων, προσώπων, οργανισμών, πηγών δεδομένων και άλλων, από τις περισσότερες περιοχές των ανθρωπιστικών επιστημών. Οπότε, εδώ θα δείτε ότι το Daria είναι στην ουσία μια ομπρέλα λίγο πιο μεγάλη από το Clarin, δεν εστιάζει σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, δεν εστιάζει στους γλωσσικούς πόρους, αλλά βλέπει την αρχαιολογία, βλέπει την ιστορία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η Ακαδημία Αθηνών, άλλωστε, είναι η
ομάδα που συντονίζει, επιγραφική νομισματολογία, θεατρικές σπουδές, φιλολογία, λογοτεχνία κτλ. Οι χρήστες είναι, στην περίπτωση του Daria Greece, είναι ακριβώς αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Έχουμε σχεδιάσει πλήθος δράσεων διάχυσης, τόσο στοχευμένων όσο και γενικότερων, και θα εστιάσουμε και θα επιμείνουμε πολύ σε δράσεις εκπαίδευσης, είτε μέσω σεμιναρίων, είτε μέσω θερινών σχολείων. Κατά τη διάρκεια του έργου αυτού θα γίνουν 2 θερινά σχολεία, το 2019 και το 2020, οι οποίες θα έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση πάνω σε εργαλεία, τεχνολογίες, δημιουργία συλλογών, επιμέλεια πληροφορίας κτλ. Και θα συνεχίσουμε βέβαια και τις εργασίες μας στο Παρατηρητήριο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υποδομή Daria Europe, ούτως ώστε να δούμε κατά πόσον πράγματι οι ψηφιακές μέθοδοι στην έρευνα στις ανθρωπιστικές επιστήμες διεισδύουν, είναι αποδοτικές, πώς εμείς εδώ οι Έλληνες, σε σχέση με τους Ευρωπαίους ερευνητές των ανθρωπιστικών επιστήμων και των τεχνών, διαδρούμε με τις ψηφιακές μεθόδους. Και επίσης θα ανοιχτούμε και στον επιχειρηματικό κόσμο. Αυτή τη φορά αυτό δεν ήταν κάτι που κάναμε στην πρώτη φάση του Daria Greece, με στοχευμένες δράσεις επιχειρηματικότητας για να προσεγγίσουμε επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, τη δημιουργική βιομηχανία, όπως και τον τουρισμό. Θα έλεγε κανείς ότι μάλλον σας έχω καλύψει, έχω όμως 2-3 λεπτά, απλά για να ξαναπώ ότι στην ουσία η Απολωνίδα θα φέρει όσα σας περιέγραψα μαζί, θα παρέχει εργαλεία και υπηρεσίες για την υποστήριξη ολόκληρου του κύκλου ζωής των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών και των γλωσσικών πόρων. Επίσης θα δημιουργήσει, θα ενσωματώσει και θα επιμεληθεί, αλλά και θα δώσει πρόσβαση ανοιχτή σε ψηφιακά αποθετήρια μητρώα, σώματα κειμένων, λεξικά θησαυρούς, βάσει δεδομένων και μεταδεδομένων, αλλά και βιβλιογραφία. Πλήθος δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης, και θα υποστηρίξει τις αναδυόμενες κοινότητες πρακτικής, ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και τη γλωσσική τεχνολογία. Δηλαδή, θα λειτουργήσει ως, ας πούμε, ένα ψηφιακό, αλλά όχι μόνο ψηφιακό, και φυσικό φόρουμ ανταλλαγής τεχνογνωσίας και δικτύωσης ερευνητών, κατά κύριο λόγο, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών και, της γλωσσικής τεχνολογίας. Οπότε, όποιος άκουσε κάτι το οποίο τον αφορά σε όσα είπα και όποιος προέρχεται από κάποιον από όλους αυτούς τους χώρους, νομίζω ότι είμαστε μια πολύ ανοιχτή ομπρέλα, ας μας προσεγγίσει και νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ.